Αλλά μένει ακόμα μία έξοδος. Είναι η έξοδος των εσχάτων. Αυτή η έξοδος των εσχάτων είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει. Γιατί το μέτρο, θα λέγαμε, της εξόδου το έδωσαν οι ιστορικοί τύποι που αναφέραμε την περασμένη φορά. Αλλά ποια είναι αυτά τα έσχατα? Θέλω να προσέξετε τι εννοούμε έσχατα. Και άλλη φορά σας έχω μιλήσει, αλλά επειδή έχουμε πάντοτε νέους ακροατάς, έστω και για έναν ακόμη θα έπρεπε να κάνουμε μία διασάφηση. Έσχατα έχουμε και λέμε ότι έχουμε μεταξύ των δύο επιφανειών του Χριστού, την πρώτη και δευτέρα επιφάνεια του Χριστού. Ανά πάσα στιγμή, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, από την πρώτη παρουσία του Χριστού έως τη δευτέρα του Χριστού παρουσία, έχουμε έσχατα. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ευθύς μετά την ανάληψη του Κυρίου μας έχουμε τα πρώτα έσχατα, δηλαδή το ξεκίνημα των εσχάτων, και εφ' εξής ανά πάσα στιγμή σε κάθε εποχή. Εν τούτης έχουμε και κάποιους σταθμούς εσχάτων, τους οποίους δεν μπορούμε παρά θα επισημάνουμε. Διακρίνουμε τα πρώτα έσχατα σαν ένα σταθμό ευχής μετά τη γενεά των Αποστόλων, και ενώ ακόμη ζούσαν δύο Απόστολοι, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο αδελφόθεος Ιούδας. Όλοι οι άλλοι δεν ζούσαν πια, ούτε ο Απόστολος Πέτρος. Και οι οποίοι δύο Απόστολοι, Ιούδας και Ιωάννης, επισημαίνουν αυτήν την πραγμάτωση των εσχάτων που αναφέρουν δύο άλλοι Απόστολοι, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Και το, στις επιστολές του εννοείται, στις επιστολές των. Και το περιεχόμενο των εσχάτων των δύο τούτων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, είναι δύο: η αίρεσις και ο διεφθαρμένος βίος. Αυτά τα δύο. Έτσι, επί παραδείγματι, ο Ιωάννης και ο Ιούδας θα έρθουν να επισημάνουν ιστορικά πια εκείνους τους οποίους προφητικά ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος γράφουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι γνωστικοί και οι δοκίτε. Γράφει επί παραδείγματι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ένα δείγμα από πλευράς αιρέσεως. Στην πρώτη του επιστολή 4,3, παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελληθώτα εκ του Θεού ουκέστη. Κάθε πνεύμα, δηλαδή κάθε άνθρωπος, βέβαια και άγγελος, αλλά κυρίως τους ανθρώπους εννοεί, που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, αυτός δεν είναι από το Θεό. Προσέξτε αυτό το σημείο. Σήμερα δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τι λένε? Είναι φιλόσοφος, είναι κοινωνιολόγος, είναι ο κομμουνιστής, λένε, εκτός από του να είναι Θεάνθρωπος. Καθένας ρητά, καθαρά και ξάστερα, χωρίς περιστροφές και χωρίς συσκιάσεις. Καθένας που δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, από το Θεό δεν είναι. Θεό δεν έχει. Και στην ίδια επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον αποκαλεί αντίχριστον. Ποιος λέει είναι ο αντίχριστος? Εκείνος που δεν ομολογεί
ότι ο Ιησούς είναι Θεάνθρωπος, ότι είναι Θεός και ήλθε εν σαρκή. Αυτός λέγει είναι ο Αντίχριστος. Γι' αυτό λέμε και τους χιλιαστάς Αντιχρίστους, και δεν είναι κατάχρησης του όρου και του χαρακτηρισμού, αλλά είναι επακριβής χαρακτηρισμός, επειδή δεν δέχονται τη Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Και εφόσον δεν δέχονται τη Θεία Φύση του Χριστού, είναι Αντίχριστοι. Είτε αρνηθούμε τη Θεία Φύση, όπως είναι οι Αριανοί και οι Χιλιαστές, είτε αρνηθούμε την ανθρωπίνη φύση, όπως είναι οι μονοφυσίτες, Αντίχριστοι είμεθα και εκ του Θεού δεν είμεθα. Λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, το μέτρο της πίστεώς σου είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Πιστεύεις τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού? Έχεις το μέτρο της ορθοδοξότητας. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Έτσι οποιοδήποτε στην εποχή μας θα έλεγε ο Ιησούς Χριστός, α, σπουδαίος, αλλά άνθρωπος, αλλά κοινωνιστής, αλλά ό,τι είναι αυτό το αλλά, ένα μόνο, δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Και από το Θεό, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι. Έχουμε και την άλλη πλευρά του διεφθαρμένου βίου. Σας είπα δύο σημεία τονίζονται από τους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Το ένα αναφέρεται σε πολλά, εννοείται, σε πολλά χωρία, σε επιστολές τους. Το ένα αναφέρεται σε θέματα πίστεως, σας διάβασα ένα δείγμα, και το άλλο σε θέματα διεφθαρμένου βίου, δηλαδή παραβάσεις του ηθικού ευαγγελικού νόμου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο αδελφόθεος Ιούδας, έχει υπόψη του τους Νικολαΐτας, οι οποίοι ήσαν μέσα στην εκκλησία και εμπερδεύοντο με τους χριστιανούς, και γράφει για αυτούς τα εξής. Ξέρετε ότι οι Νικολαΐτες ήταν διεφθαρμένοι άνθρωποι, και σήμερα οι Νικολαΐτες υπάρχουν πάμπολοι, και μόνο κανείς θα υπεστήριζε των πολιτικών γάμων είναι Νικολαΐτης, και μόνο γιατί θα υπεστήριζε ότι μπορώ να χωρίζω και να ξαναπαντρεύομαι είναι Νικολαΐτης. Για να μην πω βέβαια, αν θέλετε εδώ μια παρένθεση, γιατί ξέρω κάποιος θα μου φέρει μια αντίρρηση και θα μου πει, και γιατί διαζευγμένους τους ξαναπαντρεύει η Εκκλησία? Γιατί κάποια εποχή έκανε μια παραχώρηση η Εκκλησία σαν οικονομία, κακός όμως. Είναι ρητή η εντολή του Θεού, εκείνος που θα παντρευτεί αφού θα απέλυσε την γυναίκα του είναι μοιχός, και εκείνος που θα παντρευτεί απολελειμμένη, διαζευγμένη, είναι μοιχός. Και αυτή είναι η Μιχαηλίδα, ρητός. Δεν υπάρχει σκιάς αμφιβολία καθόλου τίποτε. Αλλά εάν καθιερώθηκε γάμος από την Εκκλησία, εννοείται τώρα, σας το λέγω αγαπητοί μου καθαρά άλλη μια φορά, διότι η Εκκλησία πιεζωμένη και μη έχουσα σθένος πολλάκις εκείνοι που την υπηρετούν, οι ποιμένες της θάσαν να κάνουν τις παραχωρήσεις, και όταν γίνει η αρχή παραχωρήσεων, τότε υπάρχει και ο κατήφορος των παραχωρήσεων. Αυτό είναι η στρογγυλή αλήθεια. Και αν το θέλετε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφέ, δεν θα κριθείς με τους νόμους της πολιτείας, αλλά θα κριθείς με τους νόμους του Ευαγγελίου όταν θα έρθει ο Χριστός Κριτής. Γράφει λοιπόν ο αδελφόθεος Ιούδας, ούτι εισήν, αυτή είναι εν τες αγάπες ημών. Άωστε λοιπόν μετήχαν στις αγάπες, στα τραπέζια δηλαδή, πιθανώς και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διότι παρετίθετο ως τις αγάπες τον πρώτο καιρό και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ούτι εισήν, αυτή είναι εν τες αγάπες ημών,
στις εκκλησιαστικές σας συνάξεις σπηλάδες, σπήλη, λεκέδες, νεφέλε άνυδροι, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, άγρια κύματα της θαλάσσης που βγάζουν τους αφρούς των ντροπιασμάτων των, για εκείνα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Και άλλα λέγει, αλλά τα παρέλειψα για συντομία χρόνου. Εις δε την Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος γράφει εις τον άγγελον της Εφέσου, τον επίσκοπον της Εφέσου: αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Ακαγώ μισώ. Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ, λέγει ο Χριστός. Και είναι η πλευρά της διαφθοράς, του διαφθαρμένου βίου, της παραβιάσεως των ηθικών νόμων και κανόνων του Ευαγγελίου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, παρακολουθήστε τη συνέχεια, τη σειρά του πράγματος. Εφ' εξής, πότε εφ' εξής? Από τότε που γράφτηκαν οι επιστολές και τα Ευαγγέλια, θα εμφανίζονται μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, θα εμφανίζεται ένα ντουέτο. Θα είναι το θηρίο, το επτακέφαλο και το δεκακέρατο, δηλαδή ο πρόδρομος του Αντιχρίστου και τελικά ο Αντίχριστος, και το θηρίο με τα κέρατα του κρυού, δηλαδή ο πρόδρομος του ψευδοπροφήτου. Ψευδοπροφήτου τι σημαίνει αυτό? Ότι εφ' εξής θα υπάρχει ή ο ανοιχτός διωγμός ή η πλάνη ή και τα δυο μαζί. Εάν δεν σε βρει να σε πλανήσει, δηλαδή δεν καταφέρει να σε πλανήσει ο ψευδοπροφήτης, ανά πάσα στιγμή στην ιστορία και συνεπώς και στην εποχή μας, εάν δεν καταφέρει να σε πλανήσει ο ψευδοπροφήτης με την παράβαση του νόμου του Θεού ή με την αλήθεια της πίστεως ακεραίων, ορθόδοξων, τότε θα έρθει το άλλο θηρίο και θα σου εξαπολύσει διωγμό. Ό,τι λοιπόν δεν πετύχει ο ένας με το καλόπιασμα, πετυχαίνει άλλος με το αγρίαμα των δοντιών του και με την απειλή. Αυτό το ντουέτο σε κάθε εποχή θα δρά και θα ενεργεί. Και συνεπώς, η κάθε εποχή που εμφανίζει αυτό το ντουέτο είναι έσκατα. Αυτό λέγεται έσκατα. Ιδιαιτέρως βεβαίως σε μια πύκνωση της διαστροφής και της αληθείας της πίστεως και του ηθικού βίου όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της ιστορίας. Και επειδή διαρκώς βαδίζουμε προς το τέλος της ιστορίας, έχουμε περισσότερο και περισσότερο την πύκνωση αυτών των δύο πραγμάτων. Έτσι, όποιος μείνει πιστός με Χριστομίμη των βίων, αυτός αποτελεί τον εκλεκτό λαό του Θεού που παίρνει τώρα την παραγγελία να εξέλθει. Τι θα πει θα να εξέλθει? Αυτή η έξοδος σε κάθε εποχή από την εποχή της αναλήψεως του Χριστού, αυτή η έξοδος σε κάθε εποχή, αγαπητοί μου, ποικίλει. Άλλοτε είναι μονοτροπική, άλλοτε είναι και τοπική, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει κανείς και τόπον. Θυμηθείτε, σας υπενθυμίζω από το 13 κεφάλαιο, την γυναίκα εκκλησία που φεύγει στην έρημο. Έτσι οι πιστοί θα παίρνουν πάντοτε σε κάθε εποχή το μήνυμα του Χριστού που θα εμπνέει σε κάθε εποχή την Εκκλησία. Τι μορφή μπορεί να παίρνει αυτή η τοπική τους έξοδος? Δια την τροπική έξοδο
έχουμε κατά τεθειμέρο το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο. Πως δεν θα αναμειγνιόμεθα με εκείνους που έχουν το κοσμικό φρόνημα και θα αποτελούμε μία απομόνωση άμα τα ακούνε αυτά οι άνθρωποι του κόσμου. Λένε μονοκόμματι είσαστε, απομονωμένοι είσαστε. Έχουμε εντολή από τον Θεό. Έχουμε εντολή από τον Θεό να εξερχόμεθα να πάσα στιγμή. Αλλά για την τοπική έξοδο, σε κάθε εποχή, αγαπητοί μου, έχουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα που το δίδει ο Θεός διά της Εκκλησίας Του, που το κατανοούν οι πιστοί και το εφαρμόζουν, όπως τότε στα Ιεροσόλυμα. Και τούτο βεβαίως για να μην συναπολεστούν με τους αμαρτωλούς ανθρώπους ή να μην χαθούν οι ίδιοι, και πρέπει να έχουν και τοπική έξοδο. Ακούστε έναν τρόπο εξόδου από εκείνα που είπε ο Κύριος και που πολλές φορές τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, αλλά δεν μπορούμε να τα οργανώσουμε μέσα μας και να συλλάβουμε ότι αυτό που είπε ο Χριστός αυτό σημαίνει. Ακούσατε Λουκάς 22,35-38. Και είπεν αυτής: «Ότε απέστειλα ημάς άτερ βαλαντίου και πείρας και υποδημάτων, μη την ως υστερήθητε?» Είδε είπον: «Ουθενός». Είπεν ουν αυτής: «Αλλά νυν ο έχων βαλάντιον αράτο, ομοίως και πείραν, και ομοί έχων πωλήσει το ημάτιον αυτού και αγοράσει μάχεραν. Είδε είπον: «Κύριε, ιδού μάχερε όδε δύο». Ο δε είπεν αυτής: «Ικανώνεστη». Προφανώς ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις των μυστικών δείπνων. Και λέει τώρα ο Κύριος στους μαθητάς του: «Όταν σας έστειλα στις πόλεις και στα χωριά ανά δύο, εσάς τους 12 και τους 70 αποστόλους, 82 άνθρωποι, και πηγαίνατε και κηρύσατε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Σας έστειλα χωρίς βαλάντιο, χωρίς πορτοφόλι, χωρίς πύρα, δηλαδή χωρίς σακούλα, και χωρίς παπούτσια». Τότε για να προχωράει κανείς γρήγορα έβγαζε και τα παπούτσια του. Τώρα βέβαια μας είναι αδιανόητο πως μπορούμε να περπατάμε ξυπόλοιτοι. Εν αυτή την περίπτωση τότε περπατούσαν ξυπόλοιτοι ή πτωχοί και εκείνοι που ευγιάζονταν να περπατήσουν. Μήπως στερηθήκατε τίποτε από όλα αυτά ενώ δεν είχατε εφόδια μαζί σας? Και οι μαθητοί απαντούν: «Από τίποτα, Κύριε, δεν στερηθήκαμε». Λοιπόν, τα πράγματα άλλαξαν. Εδώ τώρα προσέξτε. Τα πράγματα άλλαξαν. Προσέξτε, θα σας πω 5, καταλάβατε 50. Τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα εκείνος που έχει πορτοφόλι να το πάρει μαζί του, να το κρατάει μαζί του, να έχει χρήματα δηλαδή, και εκείνος που έχει σακούλα να την πάρει μαζί του. Σακούλα εννοείται τροφίμων, τουρβά. Είναι ο τουρβάς, ο γνωστός τουρβάς, η πύρα, το πι με ήττα. Και ομοί έχουν, αυτός που δεν έχει ούτε χρήματα ούτε σακούλα με ψωμί μέσα, να πουλήσει το απέξω ρούχο του, το ημάτιό του, να μείνει με το από μέσα, και να αγοράσει μαχαίρι. Θα του χρειαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το περιβάλλον που θα συναντήσετε από εδώ και μπρος, εσείς οι μαθητές μου, δεν θα είναι πλέον φιλικών, αλλά θα είναι εχθρικών. Και συνεπώς μη περιμένετε να σας φιλοξενήσουν. Φροντίστε δια τη συντήρησή σας. Όπως ομοίως φροντίστε να έχετε και τον τρόπο με τον οποίο θα αμήνεστε. Πούλησε το ηματιό σου και είχε μαχαίρι. Διότι το μαχαίρι είναι όργανον και αμήνης και επιθέσεως φυσικά. Στο τραπέζι απάνω υπήρχαν δύο μαχαίρια. Τραπέζιον, τραπεζαρία. Υπήρχαν δύο μαχαίρια. Και λένε στον Κύριο: «Κύριε, να δύο μαχαίρια». Διότι είπες προηγουμένως ότι οι Εβραίοι στρέφονται εναντίον μας και τα λοιπά και τα λοιπά, και εναντίον σου. Λοιπόν, να δύο μαχαίρια.
Ο δε είπεν αυτής οι κανόνες την. Δεν καταλάβατε. Αρκετά, αρκετά. Το ικανόν θα πει όχι αρκετά να τα δύο μαχαίρια. Αρκετά σας είπα, δεν καταλάβατε. Πράγματι δεν εννοούσε ο Κύριος ότι έπρεπε να αγοράσουν μαχαίρι. Θέλετε να το πω έτσι λιγάκι πιο σύγχρονα? Να έχεις περίστροφο, να έχεις καραμπίνα. Ο Θεός να φυλάξει. Δεν το καταλάβατε, λέει ο Κύριος. Δεν το καταλάβατε. Δεν το πιάσατε. Και θέλετε, ο Απόστολος Πέτρος φέρεται, πήρε το ένα μαχαίρι μαζί του. Γιατί πάντοτε οι οδοιπόροι είχαν μαχαίρι μαζί τους, όπως έχουν και οι αγρότες μαχαίρια μαζί τους. Και όταν πήγανε στον κήπο της Γεθσημανή, φύγανε από την τραπεζαρία εκεί, το Ανώγιον, και έφτασαν στον κήπο της Γεθσημανή και ήρθαν να συλλάβουν τον Κύριο. Τότε ο Απόστολος Πέτρος έσυρε το μαχαίρι του και έκοψε το αυτί, το δεξί μάλιστα να φέρει εκεί, ενός εξ εκείνων που πήγαν να τον συλλάβουν. Και τότε ο Κύριος πήρε το κομμένο αυτί και το ξανάβαλε στη θέση του και το εθεράπευσε. Και λέγει στον Απόστολο Πέτρο, εκείνος που χρησιμοποίησε μαχαίρι με μαχαίρι θα χαθεί. Βάλ το μαχαίρι στη θήκη. Άρα λοιπόν δεν εννοούσε ο Κύριος όταν είπε εκείνος που δεν έχει να πουλήσει το ιματιό του, να πάρει μαχαίρι. Δεν σημαίνει πρέπει να κάνει οικονομίες, να έχει περίστροφο στο σπίτι του ή καραμπίνα ή καμιά χειροβομβίδα ή δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και περίεργη. Να φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει ο Θεός. Το καταλαβαίνετε πόσο αβίαστα βγαίνει από το ιερό κείμενο. Αλλά τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι το περιβάλλον πια δεν θα είναι φιλικόν. Θα είναι εχθρικόν και λάβετε τα μέτρα σας. Κάποτε ο Κύριος είπε το εξής: αν σας διώχνουν από τη μία πόλη, μη κάθεστε, πηγαίνετε σε άλλη πόλη. Αν σας διώκουν, κρύβεστε. Ο ίδιος ο Κύριος Πολάκης εκρύπτε το. Πολάκης εκρύπτε το. Όταν ήθελαν οι Εβραίοι να τον θανατώσουν. Τελικά βέβαια επήγε δια την θυσία του. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να θυσιαστεί, ο Άγιος Πολύκαρπος εκρύπτε το σε ένα σπίτι. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να τον συλλάβουν, δηλαδή επροδόθη το κρυσφύγετό του, τότε βεβαίως δεν έφερε καμία αντίσταση. Και όχι μόνο δεν έφερε αντίσταση, αλλά παρακάλεσε τους στρατιώτες και τους είπε, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε λίγο και περιμένετε με. 2 ώρες, αγαπητοί μου, τον περίμεναν. Έδωσε εντολή και τους έστρωσαν τραπέζι, φαγητό και κρασί. Και εκείνος επί 2 ώρες έκανε προσευχή. Και όταν τελείωσε την προσευχή του, λέει στους στρατιώτες, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά και όλα τα παραδείγματα των Αγίων και των Μαρτύρων το βλέπουμε αυτό. Διότι κατενόησαν ορθώς αυτό το οποίο ο Κύριος είπε. Θα φυλακτείς, θα κρυφτείς. Δεν είναι παλικαρισμός να μην κρυφτείς. Σε συνέλαβαν. Τότε θα δείξεις την ανδρεία σου και θα πεις εκείνο που έλεγαν και οι αρχαίοι μάρτυρες, είμαι χριστιανός. Τελείως, είμαι χριστιανός. Ό,τι θέλετε κάνετε με, είμαι χριστιανός. Αλλά και κάτι ανάλογο προφητεύει και Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Παρότι οι προφητείες του Αγίου Κοσμάτου του Αιτωλού έχουν μάλλον εθνική διάσταση περισσότερο παρά φυσικά θρησκευτική. Ακούσατε το, διότι έχουν σημασία αυτά. Διότι και ο Κύριος είπε, μην μπείτε στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνετε στα βουνά. Λέει ο Άγιος Κοσμάς εις την υπαριθμόν 2 προφητεία του. Ο ευλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα έχεις να σώσεις όταν έλθουν τα χαλεπά χρόνια, τα δύσκολα χρόνια? Τι σημαίνει αυτό? Θα έφευγαν στο βουνό να σωθούν. Στην υπαριθμόν 20 προφητεία του γράφει, λέγει, θα έρθει ξαφνικά να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα
αυτό θα σας εμποδίσει φεύγοντας. Μη το αφήσετε να το πάρετε μαζί σας για να φάνε τα παιδιά σας. Και στην υπαριθμόν 95 προφητεία του γράφει, λέγει, να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Και ο Κύριος για τη φυγή από την Ιερουσαλήμ το είπε, να μην είναι Σάββατο, που απειγορεύεται να περπατήσει κανείς παραπάνω από 2 μίλια, και να μην είναι χειμώνας, δηλαδή χειμωνιάτικος καιρός. Αυτά είναι ειδοποιήσεις, αγαπητοί μου. Είναι ειδοποιήσεις ότι κάποτε ίσως χρειαστεί και τοπική έξοδος. Να τα θυμόσαστε αυτά. Ίσως χρειαστεί. Ας τα ξέρουμε. Γιατί όταν χρειαστούν αυτά, δεν θα υπάρχει ούτε ο ιεροκήρυξ, ούτε το κήρυγμα. Αλλά ό,τι θυμάται ο καθένας, κι αν καλώς τα θυμάται, κι αν καλώς τα χώνεψε, τότε θα τα χρησιμοποιήσει και αναλόγως θα δραστηριοποιηθεί. Και συνεχίζει το ιερόν κείμενο της Αποκαλύψεως, ότι θα βγείτε από την πόλη Ρώμη, Βαβυλώνα, το κέντρο της διαφθοράς, γιατί θα τιμωρηθεί αυτή η πόλη, για να μην τιμωρηθείτε και εσείς με αυτούς, ότι εκολύθησαν αυτοί σε αμαρτία άχρη του ουρανού και εμνημόνευσαν ο Θεός τα δικήματα αυτής, γιατί έφτασαν τα αμαρτήματά της μέχρι τον ουρανό. Και τα θυμήθηκε ο Θεός, αυτή η ανθρωποπαθής έκφραση, όλα τα δικήματα αυτής της Βαβυλώνος Ρώμης. Αυτός ο στίχος, αγαπητοί μου, μας θυμίζει ό,τι είχαν πει οι τρεις φιλοξενηθέντες άγγελοι εις τον Αβραάμ, προκειμένου να καταστρέψει ο Θεός την πεντάπολη των Σοδόμων. Τι είχαν πει? Αλλάξατε. Είπε δε Κύριος, κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με, και αμαρτίε αυτών μεγάλες φόδρα. Είπε ο Κύριος ότι κραυγή φωνή από τα Σόδομα και τα Γόμορα έχει πληθύνει προς εμένα, και οι αμαρτίες τους έχουν πολύνει και πολύνει υπερβολικά. Καταβάσουν όψομε, ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη προς με συντελούνται, ή δε μη είναι αγνώ. Ωραία έκφραση αυτή. Αφού κατέβηκα, λέει, να είδω τι γίνεται στα Σόδομα. Εντελώς ανθρωπομορφική έκφραση. Να ειδώ, άραγε εκείνα που φτάνουν σαν φωνές στον ουρανό. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, είναι αγνό. Είναι έτσι? Για να γνωρίσω. Είδε μη, μήπως δεν είναι έτσι? Με την έκφραση αυτή ο παντογνώστης Θεός θέλει να δείξει ότι αυτά που εγίνοντο στα Σόδομα ήτανε τόσο απίστευτα, ήτανε τόσο απίστευτα, τόσο αφύσικα, τόσο ηλεϊνά και τρισάθλια, ώστε να χρησιμοποιεί την εικόνα. Είναι έτσι? Πάω να δω, άκουσα, πάω να δω και με τα μάτια μου, μήπως δεν είναι έτσι? Φαίνεται, αγαπητοί μου, πως σε κάποιες εποχές η αμαρτία ξεπερνάει κάθε όριο, δηλαδή και νόμων και φύσιν. Και σας είπα άλλοτε ότι η παράβαση του νόμου είναι να πέφτεις στην πορνεία, αλλά ενεργείς κατά φύσιν όμως, παρανόμων κατά φύσιν. Όταν είσαι διαστραμμένος, ομοφιλόφιλος ή ό,τι άλλο, τότε βεβαίως παραβαίνεις και την φύση. Και εδώ δεν έχουμε πλέον παρανόμων,
αλλά έχουμε και παραφύσει. Έτσι, κάποιες εποχές, όπως σας είπα, φαίνεται ότι ξεπερνούν τα όρια όταν έχουμε υπέρβαση και παρανόμων και παραφύσεων. Είναι πολύ φυσικό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα κάποιοι κύριοι από εσάς μου έδωσαν ένα απόκομα εφημερίδος στο οποίο γράφει ότι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν και μάλιστα με θρησκευτικόν γάμο. Αυτοί δεν πήγαν για πολιτικό γάμο, βλέπετε. Και από κάποιον καθολικό ιερέα τους πάντρεψε δύο γυναίκες. Δηλαδή παντρεύτηκαν δύο γυναίκες. Όπως προ καιρού πάλι είχε δημοσιεύσει εφημερίδα, παντρεύτηκαν δύο άνδρες και τους πάντρεψε πάλι ένας κληρικός προτεστάντης, μου φαίνεται πρέπει να ήταν. Δύο άνδρες μαζί. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια κατάσταση που ξεπερνάει κάθε όριο. Διότι όταν επισημοποιείς με γάμο σου μια τέτοια κατάσταση, τότε το να είσαι διαστραμμένος, αυτή η διαστροφή υπήρχε πάντοτε. Το να τη βγάζεις όμως στη δημοσιότητα τη διαστροφή σου, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Είναι πρόκληση του ουρανού. Προκαλεί τον ουρανό. Στην Αθήνα, αγαπητοί μου, πήγα σε ένα γιατρό, οφθαλμίατρο. Και είδα εκεί, είχε ένα τραπεζάκι, είχε ένα περιοδικό. Έριξα μια ματιά και είδα, το διάβασα για να πάρω μια γνώση του πράγματος. Και λέω, κύριε, λέει, υπάρχει σύλλογος βεβαίως λεσβίων γυναικών. Δηλαδή γυναικών που μετέρχονται την αμαρτία μεταξύ τους. Και πήγε μάλιστα και δημοσιογράφος και πήρε γυναίκα δημοσιογράφος. Προφανώς γυναίκα, γιατί άνδρα φαίνεται δεν θα τον δεχόντουσανε πουδενή λόγο. Ένεκα του πάθους των. Και πήρε και συνέντευξη και αυτή η δημοσιογράφος έκανε και ανταπόκριση στο περιοδικό. Έκανε άρθρον. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν ακούτε να παντρεύονται άνδρες με άνδρες, να παντρεύονται γυναίκες με γυναίκες, πέστε μου, τι περισσότερο έκαναν οι σοδομίτες? Τι περισσότερο έκαναν? Κάτι περισσότερο και κατεστράφησαν. Τι περιμένει λοιπόν εμάς? Αληθινή πραγματικά καταστροφή. Εμείς όμως, αν το θέλετε, όχι οι Έλληνες, μην πηγαίνει το μυαλό σας στην Ελλάδα. Το πράγμα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, είναι στον χριστιανικό κόσμο. Αλλά λέω τώρα, εμείς οι Έλληνες, ας πούμε, ή οι χριστιανοί γενικά, ξεπερνούμε τους Σοδομίτες, διότι οι Σοδομίτες επιτέλους δεν είχαν ευαγγελικών νόμων, ούτε γνώριζαν περί Ευαγγελίου και περί ηθικής Ευαγγελίου, σαν ειδωλολάτρες. Εμείς που ξεκινήσαμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού, φτάνουμε και καταλήγουμε να γίνουμε χειρότεροι από τους Σοδομίτες? Ναι, αγαπητοί, ναι, αγαπητοί. Και έρχεται τώρα η ετιμιγορία του Θεού. Απόδοτε αυτή, ως και αυτή απέδοκε. Και διπλώσατε αυτή διπλά κατά τα έργα αυτής, εν το ποτηρίο ο εκέρασε. Κεράσατε αυτή διπλούν. Αποδώσατε της ό,τι και αυτή έκανε. Δώσατε της, να της τα αποδώσετε διπλά κατά τα έργα της, με το ποτήρι της αμαρτίας που πότισε τα έθνη, αλλά να της το ποτίσετε κι εσείς διπλό. Δηλαδή να τιμωρηθεί διπλά. Με αυτή την έννοια, σε ποιον όμως αποτείνεται αυτή η μυστηριώδης φωνή? Μήπως προς το λαό του Θεού, στον οποίο ο Θεός λέγει βγείτε από την πόλη και φύγετε να σωθείτε? Όχι, αγαπητοί μου, οι χριστιανοί δεν εκδικούνται. Θα το πω άλλη μία φορά, οι χριστιανοί δεν εκδικούνται. Φυλάγονται, προσέχουν, αλλά δεν εκδικούνται. Λυπούνται, κλαίουν, οδύρονται για το κατάντημα και χαίρουν όταν δουν έναν άνθρωπο από αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους να μετανοεί και να συνέρχεται. Αυτό είναι ο χριστιανός. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τώρα να πληρώσει διπλά ο λαός του Θεού εναντίον αυτού του κέντρου της διαφθοράς της Βαβυλώνος?
τότε πού? Η φωνή αποτείνεται προς τους εχθρούς της πόλεως σαν θυμωρητικά όργανα της Θείας Δίκης, όπως έγινε και άλλες φορές στην ιστορία. Αν το θέλετε, για την ιστορική Ρώμη έχουμε πολλές τέτοιες ορδές βαρβάρων. Η κυριωτέρα όμως είναι ο Αλάριχος, που σας είχα ήδη πει μια περασμένη φορά, ή εκείνο που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως για τους 10 υποτελείς βασιλείς, υποτελείς τη Βαβυλώνα Ρώμη, οι οποίοι τώρα στρέφονται εναντίον της Βαβυλώνας Ρώμης. Προς αυτούς αποτείνεται, όπως στον παλιό Ισραήλ, όταν ο Θεός τιμωρεί, τιμωρητικά του όργανα έχει δια μεν το βόρειο βασίλειο τους Ασσυρίους, δια δε το νότιο βασίλειο τους Βαβυλωνίους, τον Ναβουχοδονόσορα. Είδατε, προς αυτούς αποτείνεται. Και αφήνει το πράγμα να έλθει, να γίνουν αυτοί όργανα τιμωρητικά της Θείας Παιδαγωγίας. Εδώ όμως λέγει ότι η Θεία Τιμωρία πρέπει να αποδοθεί στο διπλούν. Δηλαδή, εάν έκανες α, δυο φορές α θα πληρωθείς το κακό. Τι σημαίνει αυτό το διπλούν? Λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας τα εξής. Διπλούν: ίδια το καντάφθα και εν το μέλλον τη αιώνη τους λίγαν αμαρτωλούς και παρανόμους κολλάζεσαι. Δηλαδή, ή ότι θα τιμωρούνται οι υπερβολικά αμαρτωλοί και εδώ στη γη και στον ουρανό, ή δια την ψυχή και το σώμα εξώνει πράξεις κοινή και καθώνει κόλασης, ότι θα τιμωρείται και η ψυχή και το σώμα, λέγοντας το διπλούν, ή δια το της θείας φιλανθρωπίας πέλαγος διπλά οργιζομένης. Επειδή ακριβώς υπάρχει στο Θεό η Θεία Φιλανθρωπία, η οποία ανέχεται και ανέχεται, αλλά όταν επιμένει το κακό, τότε ξεσπά η οργή του Θεού διπλά σε εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν. Αυτός ο όλος στίχος που σας διάβασα απηχεί των 136 ψαλμών όταν εχμαλωτίστηκαν στην Βαβυλώνα οι Εβραίοι. Έψαλαν εκείνων των ψαλμών καθισμένοι στην ακροποταμιά. Κρεμάσαμε, λέγει, τα όργανά μας στα κλαδιά των νητιών. Γιατί πώς να τραγουδήσουμε σε ξένο τόπο? Τι τραγούδια εθνικά να πούμε στη γη της εξορίας μας και της εχμαλωσίας μας? Α, Ιερουσαλήμ, αν σε ξεχάσω, να με ξεχάσει το δεξί μου χέρι και να παραλύσει, να κολλήσει η γλώσσα μου στο λαρυγκά μου, αν σε ξεχάσω, Ιερουσαλήμ. Και μετά στρέφεται προς την Βαβυλώνα που τους είχε χμαλωτήσει. Θυγάτηρ Βαβυλώνη ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσει εσύ το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Ω Βαβυλώνα ταλέπορη, ευτυχισμένος εκείνος που θα σε τιμωρήσει και θα σου δώσει το μισθό σου και την πληρωμή σου, όπως εμείς, όπως εμάς μας ταλαιπώρησες και μας εξουθένωσες. Αλλά και εμείς, αγαπητοί μου, που μελετάμε αυτούς τους στίχους, πρέπει, δεν ξέρω πώς πρέπει να αισθανόμεθα, πρέπει να αισθανόμεθα χαρά, γιατί κάποτε θα απαλλαγούμε από το κακό που υπάρχει γύρω μας, με το οποίο ποτέ δεν θα έχουμε συμμαχήσει και ποτέ δεν θα έχουμε συνευδοκίσει. Αλλά και φόβο, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, γιατί ο Θεός τα βλέπει όλα και τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Αγαπητοί μου, άμα βλέπετε κάποιον άνθρωπο και τιμωρείτε δίπλα σας, να έχετε χαρά, θα το πω άλλη μια φορά, γιατί ο Θεός βλέπει το καλό το δικό σας και θα σας το αποδώσει. Να έχετε φόβο και να τρομάξετε όταν δείτε να τιμωρείται ο διπλανός σας, ο αμαρτωλός διπλανός σας, που τον ξέρουν όλοι ότι είναι αμαρτωλός και κακοήθης, βλάσιμος και ό,τι άλλο.
τρομάξετε και πείτε: ποπό εστι δίκης ο οφθαλμός, τιμωρεί ο Θεός, αν και εγώ παραβώ το θέλημα του Θεού, τι έχω να πάθω. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυτό το διπλούν αίσθημα της χαράς ότι θα μας δώσει ο Θεός τη λύτρωση, του φόβου ότι μπορεί να πέσουμε κι εμείς, και τότε να τιμωρηθούμε όπως τιμωρείται ο διπλανός μας. Όσα εδόξασεν εαυτήν και εστρινίασεν, το σου τον δότε αυτή βασανισμόν και πένθος, ότι εν την καρδία αυτής λέγει ότι κάθιμε καθώς βασίλισσα και χείρα και ούκι μη, συγγνώμη, καθώς βασίλισσα και χείρα ούκι μη και πένθος ούμι είδω. Δια τούτο εν μια ημέρα ήξους είναι πληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και λοιμός, και εν πυρή κατακαυθίσετε ότι ισχυρός Κύριος ο Θεός ο κρίνας αυτήν. Δόξασε τον εαυτό της, επλούτησε και σπατάλησε και μετήλθε ακολασίαν, τόσο να την τιμωρήσετε όσο πιο πολύ δόξασε τον εαυτό της και όσο πιο πολύ ασώτευσε. Και δώσατε της βασανισμόν και πένθος, γιατί είπε στην καρδιά της η Βαβυλώνα: κάθομαι σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι, πένθος δεν γνωρίζω. Γι' αυτό το λόγο σε μια στιγμή, σε μια ώρα θα έρθουν οι πληγές κατά πάνω της. Τι είπε, χείρα δεν είμαι, ο θάνατος θα πέσει επάνω της και το πένθος και η πείνα, και με πύρ θα καεί, γιατί είναι ο ισχυρός ο Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, αγαπητοί μου, κατά των στίχων, κατά το μέτρο της αποστασίας, της ακολασίας και της αλαζονίας, θα είναι και ο βασανισμός αυτού του κέντρου από το οποίο φεύγει κάθε διαστροφή και αμαρτία προς ολόκληρη τη γη μας. Εκείνο που είπε το εν την καρδία αυτής, είπε στην καρδιά της, δείχνει το μέτρο της αυτοπεπιθήσεως και της υπερηφανίας των ανθρώπων των διεφθαρμένων σε βαθμό αληθινά δαιμονικό. Είναι ο τύπος του αυτοθεοποιηθέντος υπερανθρώπου. Αυτός είναι ο τύπος του αυτοποιηθέντος υπερανθρώπου. Αυτός που νομίζει ότι έγινε το κέντρο του σύμπαντος, αυτός ο ανθρωποκεντρισμός του, αυτή η αυτονομία του, αυτή η χειραφέτησή του από το Θεό, ότι μπορεί να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, και επαναλαμβάνει το προπατορικό αμάρτημα με τη συμβουλή του δράκοντος, του διαβόλου, του όφεως, του αρχαίου, και ότι θα γίνει υπεράνθρωπος, και αυτός αξίζει, δεν έχει ανάγκη από το Θεό, έχει ανάγκη από το μυαλό του, έχει ανάγκη από τα χέρια του, από το Θεό δεν έχει ανάγκη. Πιστεύει στον εαυτό του αυτός ο υπεράνθρωπος, πιστεύει στην επιστήμη, πιστεύει και στην τεχνική, πιστεύει ότι νίκησε ή θα νικήσει διά της επιστήμης και αυτών των θάνατων, και διά της τεχνικής ότι θα νικήσει την πείνα, και διά των κοινωνικών συστημάτων θα νικήσει και θα υπερνικήσει την ανισότητα και τη δυστυχία. Πλάνη. Το Θεό δεν τον χρειάζεται. Μάλλον του είναι εμπόδιο ο Θεός και η Εκκλησία. Γι' αυτό και τον εξορίζει το Θεό από τη ζωή του αυτός ο αυτοθεοποιηθής υπεράνθρωπος. Εκείνος που επίστευσε αυτά όλα προσπαθεί να επιτύχει δια της βίας να τα πιστέψουν και οι άλλοι, και ενώ επικαλείται την ελευθερία εν ονόματι αυτής της ελευθερίας, θα έλεγα του ελευθεριασμού, γίνεται ο πιο στιγνός αφέντης στους άλλους. Εκείνο που λέγει η Βαβυλώνα Ρώμη, κάθιμε καθώς βασίλισσα, κάθομαι, λέει, σαν βασίλισσα, δείχνει
την προσπάθεια των αντιθέων δυνάμεων να επικρατήσουν οπωσδήποτε εις τον κόσμο αυτόν. Οπωσδήποτε. Μασονισμός λέγεται. Τι λέγεται? Ισμός. Τι λέγεται? Οπωσδήποτε να επικρατήσουν εις τον κόσμο αυτόν. Αλλά ο ταλέπορος αυτός αυτονομημένος άνθρωπος που δεν έχει ούτε την προστασία ούτε την ευλογία του Θεού πέφτει ευνηδίως ακριβώς εις τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που προσδοκούσε. Τι πετυχαίνει? Πιστεύει επί παραδείγματι στην ευτυχία των λαών δια της επιβολής, ξέρω εγώ, αθέων κοινωνικών συστημάτων, και καταντά στην πείνα και εις το δελτίον της αγοράς τροφίμων. Επικρατεί ακόμη το έγκλημα, ο φόβος, και τέλος ένας πόλεμος, και μάλιστα πυρηνικός πόλεμος, λέγει στη συνέχεια το ιερό κείμενο, και εν πυρή κατακαυθίσεται και με πυρ θα καεί αυτό το κέντρο των αντιθέων δυνάμεων, που σημαίνει ότι καταστρέφει αυτό το κέντρο και το εξευτελίζει. Δηλαδή καταστρέφει και εξευτελίζει αυτόν τον ταλέπορον αυτονομημένο άνθρωπο. Αυτόν τον αυτονομημένο άνθρωπο που δεν έχει ανάγκη από το Θεό. Δεν έχει ανάγκη από το Θεό. Τον εξόρισε και τον εξορίζει και από τις καρδιές των συνανθρώπων του. Και όλα αυτά γιατί? Διότι ισχυρός Κύριος ο Θεός ο κρίνας αυτήν την Βαβυλώνα. Γιατί ο Θεός είναι ισχυρός αυτός ο οποίος την κρίνει τη Βαβυλώνα και την καταδικάζει. Είναι ο Θεός που δίδει την απάντηση, την ιστορική του απάντηση δίδει ο Θεός. Αδελφοί μου, βρίζουν οι άνθρωποι τον Θεόν και τον προκαλούν. Αλίμονο, θα έλεγα, τι μας περιμένει? Όταν βλέπετε πρωτοφανή πράγματα βεβαίως στην ιστορία των χριστιανών, εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί να γινόμαστε βάνδαλοι στους ναούς, να τους πυρπολούμε τους ναούς, όταν οι μαθητές των σχολείων μας μαυρίζουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, όταν κατεβάζουν την εικόνα του Χριστού από πάνω από την τάξη, από την έδρα του δασκάλου, και μουτζουρώνουν και βάζουν ένα τσιγάρο για να δείξουν ότι ο Χριστός καπνίζει. Το είδατε στις εφημερίδες. Πέστε μου τι περιμένετε. Βλασφημίες βλέπει κανείς εδώ ποικίλων διαστάσεων? Μετάνοια? Πουθενά. Κρατική πάταξη του κακού? Ανύπαρκτη. Θέλετε ακόμη το αντίθετο? Ζητοκραυγές βεβαίως υπέρ διεστραμμένων εγκληματιών. Έμαθα μόλις προχθές που έγινε, χθες το έμαθα, που έγινε μια δίκη του Δράκου της Δράμας. Είχαν μαζευτεί, λέγει, κόσμος, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινή αυτή η πληροφορία, που ήταν υπέρ του Δράκου. Αλλά άκουσα με τα αυτιά μου όμως μια ανταπόκριση από το ραδιόφωνο κάποιας ψυχολόγου που είχε ρωτήσει ένα μικρό παιδάκι 13χρονο πώς βλέπει τον Δράκο της Δράμας, και αυτός απήντησε: είναι για μένα ήρωας. Καλά κάνει να είναι σκληρός, λέγει, στις γυναίκες. Έτσι είναι σκληρός άντρας. Δηλαδή θα ήθελες να του μοιάσεις, λέει, το ιδανικό μου, λέει ο 13χρονος μαθητής. Τ' άκουσα αυτά με τα αυτιά μου, αγαπητοί. Ίσως και εσείς να ακούσατε στο ραδιόφωνο. Πέστε μου λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση πρωτοφανής στα ιστορικά των χριστιανών μας, εμείς οι ίδιοι χριστιανοί έτσι να σκεφτόμαστε, με τέτοια διαστροφή αντιλήψεως, πέστε μου τι περιμένετε? Όλεθρος και μόνον όλεθρος που με τα ίδια μας τα χέρια αληθινά τον παρασκευάζουμε. Και έρχεται η ώρα να κλάψουν και να πενθήσουν όσοι μαζί με αυτή την πόλη, τη Βαβυλώνα, συνευδόκησαν στο κακό. Είναι η βασιλής και κυβερνήτε της γης, είναι η έμποροι και η ναυτική.
υπάρχουν τρεις κατηγορίες που πενθούν την Βαβυλώνα που καταστρέφεται: βασιλείς, έμποροι, ναυτικοί. Για την κάθε μια κατηγορία υπάρχει ένα ιδιαίτερο θρηνητικό τροπάριο, θα λέγαμε, μα το μακροσκελεύθερο θρηνητικό τροπάρι ανήκει στους εμπόρους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και πρώτα οι βασιλείς και κυβερνείτε της γης, ακούστε πως πενθούν: και κλάψους είναι αυτήν, και κόψονται επ' αυτή οι βασιλείς της γης, οι μεταυτείς πορνεύσαντες και στριμιάσαντες, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρώσεως αυτής, από μακρόθεν εστικότες δια των φόβων του βασανισμού αυτής λέγοντες: ουέ, ουέ, η πόληση μεγάλη η Βαβυλών, η πόληση ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίση σου. Είναι φανερό, και το υπενθυμίζω αυτό, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω επειδή φεύγει πολλές φορές από την προσοχή μας ή τη μνήμη μας, ότι αυτή η Βαβυλώνα Ρώμη δεν είναι πια βεβαίως η ιστορική Ρώμη. Ήτανε κάποτε η ιστορική Ρώμη, δεν είναι σημερινή Ρώμη αναμφισβήτητα, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι η σημερινή Ρώμη αναμφισβήτητα. Είναι σύμβολο, ε. Είναι ένα κέντρο μεγάλης δυνάμεως που επηρεάζει η ολόκληρη τη γη. Αυτό το κέντρο διαποτίζει με τη διαφθορά του όλη τη γη. Ή κέντρα, εάν θέλετε. Κέντρον ή κέντρα. Σας το υπενθυμίζω αυτό. Εκείνο που θα ήθελα να καταλάβετε ότι είναι συγκεκριμένα κέντρα αυτά, ή κέντρον, και συνεπώς είναι τοπικά. Διότι και η καταστροφή είναι τοπική. Και διότι πενθούν οι άλλοι που είναι έξω από αυτούς τους τόπους. Ας υποθέσουμε ότι είναι η αρχαία Βαβυλώνα. Πενθούν εκείνοι που είναι έξω από τη Βαβυλώνα, η οποία καταστράφει. Και η οποία, πρέπει να σας πω, ότι η αρχαία Βαβυλώνα, η πανίσχυρη Βαβυλώνα, αυτό το φοβερό κράτος που το ίδρυσε εκείνος ο φοβερός Ναβουχοδονόσορ, έπεσε μέσα σε μία νύχτα. Και κατελήφθησαν ο βασιλεύς και οι χιλίαρχοι και τα λοιπά, πίνοντες και διασκεδάζοντες εκείνη τη νύχτα, όταν μπήκαν μέσα στη Βαβυλώνα ή Μίδο Πέρσε, και κατέλαβαν την πόλη μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει λοιπόν το λεγόμενο ιστορικό προηγούμενο εις τον τύπο Βαβυλώνα. Είναι λοιπόν χώροι, είναι τόποι που οι γύρω θρηνούν για την καταστροφή αυτού του τόπου. Έτσι έχουμε τους, σας είπα, τους βασιλείς εμπόρους και ναύτες, οι οποίοι θρηνούν για όλα αυτά. Για να δούμε πρώτα οι βασιλείς που πενθούν. Οι βασιλείς που πενθούν. Πενθούν. Γιατί πενθούν? Οι βασιλείς της γης, λέγει. Γιατί πενθούν? Μετενόησαν. Μετενόησαν. Δεν μετενόησαν, αλλά διότι δεν έχουν πλέον τον τρόπο να δέχονται την αμαρτωλή καθοδήγηση της Βαβυλώνας Ρώμης. Γι' αυτό πενθούν, γι' αυτό κλαίνε. Όπως θα κλαίγαν οι πόρνοι όταν κλείναν τα πορνεία. Θα κλαίγαν οι πόρνοι όταν κλείναν τα πορνεία και θα λέγανε: πω πω, κλείσαν τα πορνεία. Τι θα κάνουμε? Τέτοιο πένθος, τέτοιο πένθος δεν έχει διάσταση μετανοίας. Είναι το κατακόσμων πένθος που οδηγεί στην απώλεια και στην καταστροφή. Μας λέγει, αγαπητοί μου, αυτός ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 7,10: η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Αν λυπήθηκες κατά Θεό για τις αμαρτίες σου, ο αυτό έχει αμεταμέλητη και αμετάκλητη τη σωτηρία σου. Λυπήθηκες κατά κόσμον, διότι έχασες χρήματα, διότι κλείσαν τα πορνεία, γιατί κατεστράφει η πόλη της διαφθοράς από την οποία έπαιρνες καθοδήγηση και πήγαινες και γλεντούσες? Τότε αυτό θάνατο κατεργάζεται για σένα. Μένουν, λέγει, οι βασιλείς της γης,
που παρακολουθούν την καταστροφή της Βαβυλώνος μένουν μακράν του βασανισμού της, μακριά, διότι φοβούνται ότι και αυτοί θα τιμωρηθούν. Είναι όμως, αγαπητοί μου, και η ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν κοινωνία και εταιρεία στο κακό, αλλά όταν έλθει η τιμωρία, τότε ο καθένας διασπά την εταιρεία και την κοινωνία αυτή και σπέβδει να σωθεί και ίσως και να υπηρύπτει και εις τους άλλους ευθύνες. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι η λυκοφιλία. Είναι όταν δηλαδή οι άνθρωποι συμφωνούν να έχουν κοινωνία στο κακό. Πιάσανε ένα, ναι, τρέχουν οι άλλοι να κρυφτούν. Τους πιάσαν και τους άλλους. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε εκείνος. Είναι η εταιρεία και η κοινωνία η δαιμονική. Διότι στην θεϊκή κοινωνία αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες του, αλλά και δεν έχει πράγματα να επιδείξει διεφθαρμένα και άσχημα. Και λέει, εγώ αυτό το καλό έκανα, εσείς ό,τι θέλετε κάνετε, και είμαι υπεύθυνος για ό,τι έχω κάνει. Μάλιστα, αυτό που είμαι ή αυτό που έκανα και είναι αγαθόν. Αποκαλούν την Βαβυλώνα πόλη ισχυράν. Τι σημαίνει? Ποτέ δεν πίστευαν στην πτώση της ή στον τερματισμό της ή στον τερματισμό της αλαζονίας της ή στου τρινιάσματος της ζωής της. Πόσοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν, αγαπητοί μου, με το όνειρο ότι η ζωή είναι πάντοτε νεανική και καλοκαιρινή, και όλα αυτά σε μια ώρα που φανερώνει το ευνίδιον της καταστροφής. Ο πολλές φορές, αγαπητοί μου, ο Κύριος μας μίλησε για το ευνίδιον της καταστροφής ή της κρίσεως με μια εικόνα, με την εικόνα του κλέπτου ενικτή. Έρχομαι, λέγει, ως κλέπτης ενικτή. Αλλά είναι ευνηδία η καταστροφή δια τους αμερίμνους και τους αμαρτωλούς. Για τους γρηγορούντας χριστιανούς ο Κύριος ειδοποίησε, και συνεπώς περιμένουν. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας γρηγορούμε.